Και να αναφερθώ διαμακρόν στην ιστορία του θέματος. Παρακολούθησα τη συζήτηση και πρέπει να σας δηλώσω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος από αυτά που άκουσα. Είχα την εντύπωση ότι γίνεται μια προσπάθεια να αποφύγουμε να δούμε το πρόβλημα κατά μέτωπον, ότι λείπει η ειλικρίνεια και το πολιτικό θάρρος στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είπα πως δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν. Άκουσα όμως την μακράν κουραστική απολογία του κυρίου Σαμαρά και θα ήθελα να πω με όλο το βάρος που μπορεί να έχει μια τοποθέτηση από μένα ότι αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίσιμη καμπή χωρίς καμιά αμφιβολία στο θέμα των Σκοπίων ήταν η 16η Δεκεμβρίου. Το έχω πει και άλλοτε, κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται αποδοκιμασία ή επιδοκιμασία. Το έχω πει και άλλοτε. Δεν μπορούσε η Ελλάς να σταματήσει την αναγνώριση της Κροατίας και της Σλοβενίας εκείνη την εποχή. Μπορούσε όμως αδιαμφισβήτητα να πετύχει ή τουλάχιστον υπήρχαν ελπίδες να πετύχει πλήρη λύση του προβλήματος των Σκοπίων τότε. Καλύτερη στιγμή δεν μπορούσαμε να βρούμε. Υπήρχε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία έδινε οδηγίες των Υπουργών των Εξωτερικών. Και πρέπει να πω εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι πριν ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου είμαστε μαζί για να πάει στις Βρυξέλλες, του είπα την ώρα που τον αποχαιρετούσα να αντιταχθεί στη Γερμανία, εάν όμως τελικά δεν μπορέσεις να υποχωρήσεις, να επιμείνεις στην άποψη της μη διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, κοίταξε τώρα που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η Γερμανία, μπορείς να πετύχεις πλήρη ικανοποίηση των ελληνικών θέσεων στο θέμα των Σκοπίων. Και δεν το επέτυχε ο κύριος Σαμαράς. Δεν τον κατηγορώ γιατί δεν το επέτυχε. Νέος ήταν, αδύνατος ήταν, αλλά ήταν ανάγκη από εκεί και πέρα να προχωρήσει εκεί που προχώρησε. Και θα πω και κάτι άλλο ακόμα. Δεν μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί δεν έδωσε τη μάχη εκείνη, γιατί 12 μέρες πριν στις 2 Δεκεμβρίου στο ίδιο το Συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών είχε δεχθεί κατά τη συζήτηση του κανονισμού να αναφερθεί η δημοκρατία αυτή με σκέτο το όνομα Μακεδονία και είχε απλώς διατυπώσει επιφύλαξη, αλλά είχε δεχθεί να μπει στο κείμενο. Τα λέω αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, για να πω ότι εκ των υστέρων πολλοί κινούν το θέμα και όχι μόνο ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι μοναδικό δυστυχώς το φαινόμενο, ανάλογα με τις σκοπιμότητες ή με τα πολιτικά και κομματικά συμφέροντα της στιγμής.